Την κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στην πλατεία Καπνεργάτη ο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση την ομιλία του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα από την Αθήνα, ενώ προηγήθηκε η παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, Κώστας Μορφίδης, σε δηλώσεις του εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου, τονίζοντας ότι αυτό που αντιμετωπίζουν καθημερινά από την επαφή τους με τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτήν την αγανάκτηση που εισπράττουν από τον κόσμο και η ελπίδα του κόσμου για μια λύση στα προβλήματά του να μεταφραστεί σε ψήφο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αποδείξει με τη στάση του, το πρόγραμμά του και τις προτάσεις του ότι είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν πραγματικά να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο. Το πρώτο βήμα, είπε, για να γίνει κάτι τέτοιο θα είναι η αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκτήσουν την νομιμοποίηση για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, συμπλήρωσε ο Κώστας Μορφίδης. Να πω ότι απόψε θα παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο του νομού Καβάλας και στη συνέχεια θα δούμε την κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ από την Αθήνα, όπου ο μιλητής είναι ο Αλέξης Τσίπρας και χαιρετισμό θα απευθύνει ο Μανώλης Οβλέζος.